Σοκάρει η είδηση της αυτοκτονίας ενός 44χρονου άντρα, ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένος το πρωί της Τρίτης μέσα στο σπίτι του στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα, ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε από την αδελφή του μέσα στο σπίτι του κρεμασμένος με σχοινί, το οποίο είχε στερεώσει σε σιδερένια μπάρα γυμναστικής στην κάστα της πόρτας. Επί τόπου έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε τον άτυχο άντρα στο νοσοκομείο για νεκροψία. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση Πεύκης στο φυλαχτό του Δήμου Σουφλίου στις 11 το πρωί της Τρίτης, με το μέτωπο να παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ενεργό, ενώ στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Αλεξανδρούπολη, αλλά και δύο αεροπλάνα τύπου Πεντζετέλ από την Χρυσούπολη Καβάλα συνέδραμαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Όπως μετέδωσε το ievros.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Επίσης, αξίζει να τονίσουμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκόλεψε το έργο της κατάσβεσης. Συνελήφθη τη Δευτέρα στις 11 το βράδυ στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηρικού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας 32χρονος αλλοδαπός. Ο δράστης μετέβη στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα μας, όπου κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο 32χρονος διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Πορτογαλίας για ανθρωποκτονία. Κατηγορείται για φόνο και σωματικές βλάβες που προκάλεσε σε άλλο άτομο στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Μαρτίου 2019 στην Πορτογαλία. Συνελήφθη στο συνοριακό σημείο διέλευσης, όπου έφτασε με σκοπό να μπει στην Ελλάδα και πρόκειται να οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Αυξημένος ήταν ο φόρος αίματος στην άσφαλτο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον μήνα Ιούνιο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου σημειώθηκαν 7 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έναντι ενός το 2018. Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειώθηκαν 41 τροχαία δυστυχήματα έναντι 43 το 2018. Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 7 θανατηφόρα τροχαία έναντι 1 το 2018, 4 σοβαρά τροχαία ατυχήματα έναντι 8 το 2018 και 30 ελαφριά τροχαία ατυχήματα έναντι 34 το 2018. Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των ομών, καταγράφηκαν συνολικά 57 παθόντες έναντι 53 το 2018. Καταγράφηκαν 7 νεκροί έναντι 1 το 2018, 5 βαριά τραυματίες έναντι 8 το 2018 και 44 ελαφρά τραυματίες.